Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα μπρελόκ. Ένα μπρελόκ για τα κελιά μας. Λίγο διαφορετικό όμως από τα υπόλοιπα. Το έχω φτιάξει από νήμα. Συγκεκριμένα 4 διαφορετικά νήματα, 4 διαφορετικά χρώματα. Η πλέξη του είναι πάρα πολύ απλή, είναι η πολύ βασική πλέξη αλυσίδα. Θα τη δείξουμε όμως πολύ αναλυτικά στη συνέχεια. Χωρίς ορολογίες θα δείξουμε τα βήματα πολύ αναλυτικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά ό,τι θέλετε, ό,τι χρώματα θέλετε και ακόμα και αν θέλετε λίγο πιο χοντρό νήμα. Εμένα μου φάνηκε ότι το συγκεκριμένο και το πάχος του και τα χρώματα ταιριάζουν πάρα πολύ για το σκοπό που το ήθελα, για τον μπρελόκ μου. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το σχέδιο αυτό που είναι σαν σπιράλ. Θα δείξουμε όμως πολύ αναλυτικά αμέσως τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε με το βελονάκι μας και τα 4 νήματά μας. Έχω εδώ άσπρο, ροζ, κίτρινο και πορτοκαλί. Βλέπετε δεν είναι πολύ χοντρά, ούτε και πολύ λεπτά όμως. Θα ξεκινήσουμε όμως κάνοντας έναν κόμπο, τον πρώτο αρχικό κόμπο μας. Θα περάσω λοιπόν το νήμα στα δύο δάχτυλά μου, θα κάνω μία θηλιά και θα πάρω με το βελονάκι μου τις κλωστές μου, το νήμα μου, για να κάνω ένα κόμπο. Ορίστε! Έναν αρκετά σφιχτό κόμπο. Επειδή είναι μας πολύ μεγάλος, τον μικρύνω λίγο. Τραβάω απαλά. Είναι πολύ σταθερός ο κόμπος μου, μην φοβάστε. Μπορείτε να τραβήξετε όσο θέλετε. Και περνάω τα νήματα στα δάχτυλά μου ακριβώς έτσι. Βλέπετε, ανάμεσα στον παράμεσο και το μικρό δαχτυλάκι. Και μετά στο δίχτυ μου. Κάνω μία θηλιά. Περνάω τις κλωστές από μέσα. Περνάω τις κλωστές από τη θηλιά. Και ξανά το ίδιο. Παίρνω τις κλωστές και την περνάω από τη θηλιά που έχω σχηματίσει. Και θα συνεχίσω έτσι μέχρι να γίνει το μπρελόκ μου όσο μακρύ το θέλω. Ορίστε λοιπόν, το βλέπετε. Νομίζω είναι αρκετά μακρύ. Φτάνει για το μπρελόκ που το θέλω. Τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε για να κάνουμε το σπιράλ σχέδιο. Θα μετρήσω 3 πόντους. Θα πάρω λίγο νήμα. Ορίστε. Θα το περάσω στην τρίτη. Εδώ, στον τρίτο πόντο. Στην τρίτη θηλιά. Θα το βγάλω. Βλέπετε έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου. Και τώρα. Δείτε το καλύτερα. Τώρα λοιπόν παίρνω λίγο νήμα. Το περνάω ανάμεσα από τις 2. Έχω τώρα 2 θηλιές. Παίρνω λίγο ακόμη και το περνάω και από τις υπόλοιπες 2 και έχω 1 θηλιά στο βελονάκι μου. Και ξανά το ίδιο. Παίρνω λίγο νήμα, το περνάω 3 θηλιές πιο κάτω. Φτιάχνω τις νέες θηλιές μου. Περνάω, έχω 2, περνάω 1. Και ξανά το ίδιο. Βλέπετε. Αρχίζει και σχηματίζεται το σχέδιο, το βλέπετε. Και συνεχίζω. Παίρνω λίγο νήμα, το περνάω από τις θηλιές μου. Το περνάω ανάμεσα, έχω 2, το ξαναπερνάω, 1 και συνεχίζω. Συνεχίζω έτσι προς τα κάτω, μέχρι να σχηματιστεί το σχέδιο που θέλω.
Το βλέπετε εδώ πώς γίνεται. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Περνάω το βελονάκι μου, το περνάω από τις στυλιές μου, το περνάω από τις προηγούμενες που έχω ήδη φτιάξει και το συνεχίζω. Και βλέπετε, έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζεται το σπιράλ. Το μπρελόκ μου είναι έτοιμο! Και τώρα να το κλείσουμε. Θα βγάλω λοιπόν το βελονάκι μου. Ορίστε, και θα σχηματίσω τον τελευταίο κόμπο. Κόβω με το ψαλίδι μου. Οπ. Έτοιμο. Θα σχηματίσω με τα άλλα νήματα έναν κόμπο για να είναι σταθερό. Να σταθεροποιήσω την άκρη του μπρελόκ μου. Κόβω φυσικά ό,τι περισσεύει. Και έχω σχηματίσει και τη θηλιά μου για να βάλω μέσα τα κλειδιά. Και το μπρελόκ μου είναι πανέτοιμο. Ορίστε. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν μαζί μας στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Ελπίζω το βιντεάκι μου θα σας άρεσε. Κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια σας!